Μια κουβέντα για το σημερινό αποτέλεσμα. Νίκη απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Πανσταυραϊκός. Πού πιστεύεις ότι κρίθηκε το παιχνίδι? Θεωρώ ότι αν και δεν μπήκαμε πολύ καλά στο μάτς, μπήκαμε λίγο νοχελικά. Παρ' όλα αυτά δεχτήκαμε και πολύ γρήγορα ένα γκολ. Επειδή ο λόγος ήταν ξεκάθαρος ότι δεν ήμασταν εμείς καλοί, δεν μπήκαμε καλά. Όσο πέρναγε η ώρα, τόσο ανεβάζαμε την απόδοσή μας. Ως αποτέλεσμα αυτό έχει να, μέχρι να τελειώσει το ημίχρονο ήδη, να έχουμε γυρίσει ουσιαστικά το μάτς και να έχουμε βελτιώσει κατά πάρα πολύ την εικόνα μας, που το έχουμε ξαναπεί ότι το ζητούμενο σε αυτή την ομάδα, σε αυτή την προσπάθεια, δεν είναι αυτό ο σκοπός, το αποτέλεσμα είναι το πώς βελτιωνόμαστε από μέρα σε μέρα, από παιχνίδι σε παιχνίδι και το πώς, τι ποδόσφαιρο προσπαθούμε να παίξουμε. Θεωρώ ότι στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού ανταποκριθήκαμε άψογα. Είχαμε καλή κατοχή της μπάλας, είχαμε ευκαιρίες πολλές. Θα μπορούσαμε το μάτς να το είχαμε κλειδώσει με, ίσως με περισσότερα γκολ. Αλλά εδώ είναι η απειρία της συγκεκριμένης ομάδας, που αυτό θέλουμε να κερδίσουμε μέσα από αυτά τα παιχνίδια. Που αντί να ένα παιχνίδι να το τελειώσουμε, ουσιαστικά δώσαμε το δικαίωμα στο τέλος να το κάνουμε και αγχωτικό. Δεχτήκαμε ένα γκολ από μια στιγμένη φάση. Μετά όλα τα τελευταία 7-8 λεπτά ήταν λίγο αγχώδης. Και αυτό πρέπει, αυτό είπα και στα παιδιά, ότι αυτά πρέπει να μάθουμε, πώς να διαχειριζόμαστε το κάθε παιχνίδι στις διαφορετικές του φάσεις. Πώς πρέπει να διαχειριστούμε την όλη κατάσταση. Αλλά, όπως το ξαναλέω, ο σκοπός που έχει δημιουργηθεί για αυτή η ομάδα είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία να μαθαίνουν τα παιδιά όλα αυτά που συμβαίνουν στις αντρικές κατηγορίες. Και ένα σχόλιο για την απόκριση του τερματοφύλακα στο πέναλτι και το επίπεδο του όπως το βλέπεις. Γενικά ο Μανώλης είναι ένα παιδί το οποίο είναι ταλαντούχο. Θεωρώ ότι για να μην μείνουμε στην απέκρουση του Μανώλη, που όντως ήταν κομβική, έχουμε μια ομάδα η οποία έχει ταλέντο. Πάνω σε αυτό δουλεύουμε, γιατί το ταλέντο δεν φτάνει από μόνο του. Μέσα από τη δουλειά, την καθημερινή, προσπαθούμε όλα αυτά τα ταλαντούχα παιδιά, όσο μπορούμε περισσότερο από αυτούς, να τους δούμε να παίρνουν στην πρώτη μας ομάδα. 2-2, από εδώ και πέρα για τη συνέχεια. Σας το ξαναλέω, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να μιλάμε για 2-2, 3-3. Εμείς το κάθε παιχνίδι το βλέπουμε ξεχωριστά, το βλέπουμε το πώς μπορούμε να βελτιωθούμε, το πόσο μπορούμε να βελτιωθούμε σε βάθος χρόνου. Δεν είναι αυτό ο σκοπός τα αποτελέσματα. Εμείς θέλουμε να παίζουμε το ποδόσφαιρο που έχουμε ως φιλοσοφία και στην πρώτη ομάδα και στη β' ομάδα κατά επέκταση. Και όλα τα άλλα τα βλέπουμε στην πορεία. Δεν κοιτάμε καθόλου πραγματικά το αποτέλεσμα ως αποτέλεσμα.